Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? <Κι> Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ. <Κι> Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, χαίρετε. Εξετάζουμε στο πλαίσιο των εκπομπών μας που φέρνουν τον τίτλο «Είναι τελικά η Δύση χριστιανική» την διαμόρφωση του ελληνικού κράτου μετά την δολοφονία του Ιάννου Καποντίστρια από τη Βαβροκρατία. Περάσαμε από το όραμα της πολιτικής του κυβερνήτη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χριστοκρατία πλέον στην βαβαροκρατία. Γνωρίζω ότι ο όρος χριστοκρατία είναι κάπως επιβαρημένος επειδή τον χρησιμοποίησε στο έπακρο ο Απόστολος Μακράκης. Αλλά σίγουρα ο όρος, σαν όρος, δεν έχει τίποτα το αρνητικό, επειδή εκφράζει με πληρότητα τα λόγια του Κυρίου προς τους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. «Εντόθιμη πάσα εξουσία εν και πηγής». Εφόσον κάθε μορφή εξουσίας έχει δοθεί στον Θεάνθρωπο Χριστό και εκείνο στη συνέχεια του χωρίου αποστέλει τους μαθητές σε όλα τα έθνη υποκειμένου να τα βαπίσουν εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος και να τα διδάσκουν να τηρούν όλες τις οδηγίες που ο Χριστός τους έδωσε σίγουρα ο όρος Χριστοκρατία είναι απόλυτα ενδεδειγμένο. σημαίνει την επικράτηση των οδηγιών του Χριστού σε όλους τους τομείς της ζωής επομένως και στον τομέα της πολιτικής, δηλαδή στην διαμόρφωση της καθημερινότητας των πολιτών σύμφωνα με τις οδηγίες του Χριστού. Δυστυχώς η βαυροκρατία αποτελεί πολύ βαθιά τομή στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Το λέει και μόνο ο όρος, αντί για τον Χριστό που θα όφιλε να κρατεί στην ζωή των πολιτών, που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχαν απελευθερωθεί από τους τόκους, από την τόκοκατία, τώρα επικρατούν οι βαβαροί. Και οι βαβαροί μεταφέρουν στην Ελλάδα τις δικέ τους αντιλήψεις για την οργάνωση της ζωή. Φέρνουν τις αντιλήψεις εκείνες που είχαν διαμορφωθεί από την δική τους χριστιανική παράδοση. Χρησιμοποιώ τον όρο «χριστιανική παράδοση» μισαγωγικά, σύμφωνα με το τίτλο των εκπομπών μας επειδή προφανώ πρόκειται για μια ερετική χριστιανική παράδοση. Πάντω αυτή η αιρετική του χριστιανική παράδοση επέβαλαν εδώ στην Ελλάδα. Εάν προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο να προσδιορίσουμε την αιρετική παράδοση των βαβαρών, θα διαπιστώσουμε ότι ως προς το δόγμα που πρεσβεύουν είναι παπική. Μάλιστα, μέχρι και τις μέρες μας, η Βαβαρία θεωρείται ως ένα από τα πλέον παραδοσιακά και πλέον ρωμαιοκαθολικά κρατήδια στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Η αντίληψη όμως που επικρατούσε για την κοσμική εξουσία των αρχηγών της Βαβαρίας, η οποία μέχρι το 1806 ήταν το κάτω και μετά την ημερομηνία αυτή μέχρι το 1918 ήταν βασίλειο, είχε επηρεαστεί βαθύτατα από τον Λουθυριανισμό. Ο ηγέτης της χώρας, σύμφωνα με τους κρατούσες χριστιανικές πεπιθήσεις του Λουθυριανισμού, θεωρείτο απευθείας εγκατεστημένος από τον Θεό άχοντας, ο οποίος επέβλεπε και την Εκκλησία. Αυτή η ιδέα προφανώς άρεσε πολύ και στους ρωμιοκαθολικούς Γι' αυτό την εφάρμοσαν στις περιοχές της εξουσίας τους. Το έχουμε τονίσει ξανά στην εκπομπή μας. Ως προς τα ξένα δόγματα, ο βασιλιάς είχε απόλυτα τον έλεγχο του δόγματος. Γινόταν ένα είδος είδος επισκόπου ή υπερεπισκόπου, κεφαλή του δόγματος στα διοικητικά θέματα και ως προς το οικείο δόγμα του βασιλιά, δεν μπορούσε βέβαια να γίνει κάτι παρόμοιο επειδή θα συναντούσε το μένος του Πάπα. Αλλά μπορούσε να ελέγχει σχεδόν απόλυτα τους επισκόπους και τη σχέση τους με τον Πάπα μέσω παραδείγματο χάρη της αλληλογραφίας την οποία περνούσε από το δικό του γραφείο. Μιλάμε επομένως για ένα απόλυτο καθεστώς πολιτιοκρατίας. Αυτό το καθεστώς επιβλήθηκε στο νεοσύστατο κράτος σύμφωνα με τις αιρετικές χριστιανικές πεπιθήσεις των βαβαρών που ήταν στο σημείο αυτό απόλυτα ταυτόσημες με τις θέσεις του Λουθύρου. Αντί λοιπόν οι επίσκοποι να επιβλέπουν πνευματικά τους κοσμικούς άχοντες στην εφαρμογή των οδηγιών του Χριστού, στην οργάνωση της καθημερινότητας των πιστών που είναι η ορθόδοξη παράδοση και εκφράζεται μέσα στην ιστορία της αυτοκρατορίας μας, της ορθόδοξη Ανατολής, της Ρωμανίας, τώρα ο βασιλιάς με τις του οδηγίες επιβλέπει απόλυτα τους επισκόπους στην εκτέλεση του έργου τους. Η εκκλησία από περιέχον γίνεται περιεχόμενο. Εκεί που περιείχε όλη την ζωή των πιστών, η εκκλησία γίνεται περιεχόμενο του κράτους και η κατεπέκταση και περιεχόμενο της ζωής των πιστών. Εκεί που με τις οδηγίες του Θεού μέσω της πνευματικής εξουσίας της ιεροσύνης και της κοσμικής εξουσίας της βασιλείας διαμόφωνε όλες τις εκδηλώσεις της ζωή των μελών της που αποτελούνταν ταυτόχρονα και το σώμα των πολιτών του κράτους μετατρέπεται σε περιεχόμενο της ζωή του κάθε πολίτη ο οποίος προσδιορίζεται σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωή του από τις οδηγίες της κοσμικής εξουσίας. Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της ζωή του πολίτη πιστού, η ηθική σφαίρα, αφήνεται πλέον στην Εκκλησία και στην διαμόρφωση της πνευματικής εξουσίας, της ιεροσύνης αλλά και αυτή σήμερα διεκτικείται με όλο και πιο ολοκληρωτικό τρόπο από την κοσμική εξουσία, από το κράτος. Κυριολεκτικά με πλήση εγκεφάλου μέσω των μέσων ενημέρωσης και της παιδείας, αλλά και με νομικά μέσα το κράτος εισβάλλει όλο και περισσότερο και στις συνειδήσεις των πολιτών και επιβάλλει το πολιτικός οθό αφήνοντας την στην εκκλησία να ταΐσει τα στόματα των πεινασμένων και απαγορεύοντάς τις σε πολλά ζητήματα ηθικής φύσης ακόμα και την εκφορά λόγου. Πρέπει να συντοπίσουμε ότι η ουσιαστική αρχή των εξελίξεων που ζούμε σήμερα στην κορύφωσή τους βρίσκεται στις ερετικέ χριστιανικές πεπιθήσεις των βαβαρών. Και πάλι τονίζω ότι η λέξη «χριστιανικές» βρίσκεται εντός εισαγωγικών, τις οποίες πεπιθήσεις στην συνέχεια οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας υιοθέτησαν πιστά και έγιναν έτσι και κτήμα των πολιτών. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αρχίσει να μελετούμε αυτές τις κυριολεκτικά ριζοσπαστικέ αλλαγές για την Ορθόδοξη πατρίδα μας η οποία εξεγέρθηκε εναντίον του τόκου δυνάστη πρώτα εν ονόματι της πίστης αλλά και της ελευθερίας με την έννοια της ελεύθερης οργάνωσης της ζωή με βάση τις οδηγίες του Θεού. Είχαμε δει την συγκρότηση της Επιτροπής για τα εκκλησιαστικά ζητήματα, ακριβώς όπως γίνονται και σήμερα οι Επιτροπές, με γνώμονα όχι την πρόκληση ενός πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου, αλλά την επιβολή ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος δηλαδή της βίαιας απόσπασης της Ελλαδικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πλήρως υπό της στον βασιλιά ως κεφαλής της πολιτικής ηγεσία. Πρόσωπο κλειδί για την επιτυχία αυτού του επιθυμητού αποτελέσματος ήταν ο Θεόκλητος Φαμακίδης. Γεννήθηκε το 1784 σε ένα μικρό χωριό της Θεσσαλίας. Τα βασικά του γράμματα δέχτηκε σε σχολείο της Λάρισσας, όπου ήδη φάνηκε η φιλομάθειά του. Σε ηλικία μόλις 18 ετών χειροτονήθηκε διάκονος και έτσι πλέον ως κληρικός μπορούσε να επισκεφθεί την Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Έπειτα πέρασε στις παραδουνάβιες ηγεωμονίες όπου τον δυσαρέστησαν πολύ κατά τη διάρκεια του Ρώσου-Τουρκικού πολέμου οι τρόποι των Σλάβων κατακτητών. Μετά την χειροτονία του σε Πρεσβύτερο το 1811 στο Βουκουρέστι πέρασε κάποια χρόνια με ταξίδια στην Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη ώσπου τελικά να εγκατασταθεί στη Βιέννη. Η καλή γνώση των λατινικών, γαλλικών και γερμανικών του επέτρεπε εκεί να κάνει μεταφράσεις και διάφορες εκδόσεις. Σύντομα η φήμη του έφτασε στον Λόδο Γκίλφορντ, ο οποίος του πρόσφερε μια θέση ως καθηγητή θεολογίας στην Ακαδημία της Κέρκυρας. Με την προϋπόθεση όμως να γνωρίσει πριν την δυτική θεολογία με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγεν. Εκεί γνώρισε την προτεσταντική θεολογία όπως και τα έργα του Κοραή ο οποίος τον επηρέασε βαθιά με τις απόψεις του για την κατάσταση της Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια τον βρίσκουμε στις Πέτσες για να στηρίξει τον αγώνα για την ανεξαρτησία. Συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση της Επιντάβρου από τον Δεκέμβριο του 1821 ως τον Ιανουάριο του 1822. Μετά από σύντομη παραμονή στην Κέρκυρα για να εκπληρώσει τη συμφωνία του με τον Λόντο Γκίλφορτ, εγκαθίσταται το 1825 στο Ναύπνιο, όπου εκδίδει την εφημερίδα της κυβέρνησης. Συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το 1827, η οποία κάλεσε τον Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα. Στρέφεται όμως στη συνέχεια έντονα εναντίον του Καποδίστρια επειδή κυβέρνησε όπως υποστήριξε αυταρχικά και με εξάρτηση από την Ρωσία. Μην νομίσει όμως ο Ακροατής ότι ο φραμακίδη ήταν μεγάλος δημοκράτης και φίλος του συντάγματος. Επί βαυροκρατίας αγότερα δεν είχε κανένα πρόβλημα με τον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. Μάλιστα ο ίδιος υπηρέτησε πιστά αυτόν τον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης, όπως φανερώνει το καταστατικό του 1833. Επίσης δεν είχε καμία συμμετοχή στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 εναντίον της απολυταρχίας του Όθωνα. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατέ, αγαπητέ ακροάτριε, είστε συντονισμένοι με την Πυριακή Εκκλησία στου 91,2 μεγακύκλου των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική. Τι παρατηρήσει, αντιρρήσει, ερωτήσει ή διαφωνίε σα σχετικά με την εκπομπή μπορείτε να τι καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μα 210 41 18 640 και 210-41-18-602. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σας με τον τρόπο αυτό στην εκπομπή, επειδή δεν θέλω να εξελίσσετε σε μονόλογο. Μιλήσαμε ως τώρα για τις επαναστατικές αλλαγές που έφερε η βαβροκρατία στον τρόπο μας ότι κατέστησε την Εκκλησία από περιέχον σε περιεχόμενο του κράτους και της ζωής του κάθε πολίτη συνδέσαμε αυτή την ριζική αλλαγή με την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την εντολή του αντιβασιλείας, βασικά του Μάουρα, που ήταν υπεύθυνο για την παιδεία και τα εκκλησιαστικά θέματα. Είδαμε λίγο στη συνέχεια τη ζωή του Θεόκλητου Φαμακίδη, του βασικού αρχιτέκτονα μαζί με τον Μάουρο, του εκκλησιαστικού καταστατικού του Αύγουστου του 1833 το οποίο απέσπασε την Εκκλησία της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την υπέταξε απόλυτα στις βουλές του βασιλιά. Είδαμε ότι ο Φαμακίδης, παρότι ήταν μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Τρισίνας, που κάλεσε τον Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του όχι λόγω δημοκρατικών ευαισθησιών, αλλά κυρίως εξαιτίας της αντιγωσικής του τοποθέτησης. Επιπλέον βέβαια τον ενόχλησε την εκ μέρους του καποντίστρια αντιμετώπιση της Εκκλησίας, όπως και το όραμα του για την παιδεία, το οποίο εξέφρασε με τα εξής λόγια. Αποτελεί θεία τιμή το να αναθρέψει κάποιος ελληνόπεντες, με τις γνώσεις της ιεράς μας θρησκείας να τους εκπαιδεύσει στην πάτριον γλώσσα και να τους προπαρασκευάσει για ανώτερες επιστημονικές σπουδές. Ο Καποντίστριας πίστευε στην αξία της εκπαίδευσης βάσει όμως αξιών και χριστών ηθών. Εφόσον λοιπόν ο λαός θα μορφωθεί με τις αξίες του Ευαγγελίου, κατόπιν θα ιτρηθεί η Ελλάς. Είναι προφανές ότι ο Φαμακίδης όχι μόνο δεν ήταν ξένος προς αυτές τις πεπιθήσεις του Καποδίστρια για την παιδεία αλλά τις θεωρούσε οπισθοδρομικές και καταστροφικές για το έθνος. Συμφωνούσε απόλυτα με τον Κοραή ο οποίος το κεντρικό βάρος της κριτικής του έστρεψε προς τα μοναστήρια εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μεγαλύτερο κακό που βασάνισε την Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν το γεγονός ότι ζούσε υπό τον ζυγό τιτλοφόρων μοναχών. Γι' αυτό και ο Φαμακίδης λίγο μετά την άφηξη του Καποδίστρια παρετήθηκε από τη θέση του στην έκτοση της εφημερίδας, στράφηκε προς την αντιπολίτευση και έφυγε για την Ήτρα, από την οποία επέστρεψε πλέον μετά την δολοφονία του Καποντίστρια. Στο πρόσωπο του Φαμακίδη τελικά βρήκε ο Μάουρο τον κατάλληλο άνθρωπο να προωθήσει την δική του μεταρρύθμιση της Εκκλησίας όπως την φανταζόταν, δηλαδή την υποδούλωσή της στο κράτος. Χαρακτηριστικά σημειώνει ο μακαριστός Πατία Ιώγιος Μεταλλινό σε ανακοίνωσή του στο επιστημονικό συμπόσιο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον εορτασμό των 150 χρόνων της το Μάιο του 1987. Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι «Επακριβώσεις στην ιδεολογική ταυτότητα του Θεόκλητου Φαμακίνη» ο Φαμακίδης υπήρξε ο πολιτικός θεολόγος του 19ου αιώνα με τη σημερινή νοηματοδότηση του όρου. Στο εκκλησιαστικό σύντημα που ήταν ο κύριος χώρος της αμμοδιότητός του σκεφτόταν ως πολιτικός μάλλον ανία και υπερίσκησε το αίσθημα του προς την πατρίδα δηλαδή την πολιτεία καθήκοντος. Πράγματι ο πατριωτισμός του Φαμακίδη αφενός μεν περιθωριοποίησε καταλητικά την ιερατική του ιδιότητα ενώ ταυτόχρονα κατέφασκε μια μινοταφρική πολιτεία που ως παμφάγων τέρας καταβροχθίζει τον εκκλησιαστικό οργανισμό στα όρια μιας μονοφυσιτικής απορροφήσεως της εκκλησίας ως της μίας φύσιος του εθνικού μας σώματος από την άλλη του φύση την πολιτεία. Έστω και αν εκ των υστέρων εδήλωσε τη μετάνοια του για διάφορες ενέργειές του και είναι αυτό σημαντικό τεκμήριο για μια ψυχογραφία του, μπορεί να χαρακτηριστεί ανεπιφύλακτα ως πατριολάτρης και επιστήμονας θεολόγους, αλλά όπως ήδη παρατήρησε ο σύγχρονος του Κωνσταντίνος οικονόμος, ο Φαμακίδης ήταν ιερομόναχος που γνώρισε καλά τα θέματα της παιδείας και που σπούδασε θεολογία για δύο χρόνια στη Γερμανία στο Κρότιγεν αλλά δεν ανήκε σε κανένα μοναστήρι και σε καμία εκκλησία των επισκοπών του κράτους. Έμενε δηλαδή χωρίς εσωτερικό σύνδεσμο με την παράδοση της εκκλησίας του και αν θέλαμε κάποιο παραλληλισμό, η είσοντός του στην Ιεροσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχία με εκείνη του Θεόφιλο Καϊρίου. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον Δημήτριο Ιωλή Μάκο για την ρύθμιση του ήχου και την Φίβη Κωνσταντέλο που δέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο της παρατηρήσεις σας. Χαίρετε. είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ.